αύριο. Νόντα σημαντικό σήμερα η νίκη αυτή. Με το Ρέθυμνο, η ΑΕΚ κλείνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις φετινή χρονιά. Για σας τι έπαιξε ρόλο και μπόρεσε η ομάδα και κέρδισε αυτό το παιχνίδι? Ποιος ήταν, πιστεύεις, ο σημαντικότερος λόγος? Σημείο αναφοράς μας ήταν σήμερα η άμυνα. Έχουμε επικεντρωθεί να μπορέσουμε να κλείσουμε τα του Ρεθύμνου. Καταφέραμε να περιορίσουμε και να τους κάνουμε, πέρα ότι ήταν σε καλή μέρα, να τους δημιουργήσουμε πολλές δύσκολες καταστάσεις και να κάνουν πολλά λάθη. Ήταν πολύ σημαντικό η προσθήκη του Μεντσά, Μπονσού και η επιστροφή του Κάρλ, οι οποίοι αυτοί οι δύο παίκτες μας κάνουν ζωή πιο εύκολη και μας αλλάζουν επίπεδο. Είμαστε ομάδα, έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά ώστε να παίρνουμε τη νίκη και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Το 2014 φεύγει, το 2015 έρχεται, ο στόχος παραμένει τα play-offs. Στόχος μας, έχουμε ξαναπεί, ότι είναι το επόμενο παιχνίδι, δεν κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Βεβαίως και θέλουμε και αξίζουμε να είμαστε στα play-off, αλλά στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, παιχνίδι-παιχνίδι, να πάρουμε όσο περισσότερες νίκες γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά. Για τον ΠΑΟΚ, τι έχεις να πεις? Το ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ειδικά μες στην έδρα της είναι δύσκολο κάποιος να κερδίσει. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, έχουμε 2 εβδομάδες. Θα προετοιμαστούμε να δούμε τις αδυναμίες τους και να χτυπήσουμε πάνω σε αυτές. Και επειδή είμαστε ΑΕΚ, θα πάμε να πολεμήσουμε για αυτό το παιχνίδι, να πάρουμε την νίκη μας αξίζει. Και μια ευχή για τον κόσμο της ΑΕΚ. Υγεία να έχουμε και να συνεχίσουν να είναι έτσι και να μας δίνουν τέτοια δύναμη και τέτοιο κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ.